Το συγκρότημα ξεκίνησε με αφορμή κάποια τραγούδια τα οποία πεζόντουσαν για κανέναν και είπαμε ας παιχτούν για κάποιους. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να ηχογραφήσω όλα αυτά τα τραγούδια, ζήτησα τη βοήθεια των παιδιών για να ολοκληρώσουμε το δίσκο. Έτσι ξεκίνησε όλο το θέμα των Tattoo Boy και μέχρι στιγμής έχουμε κυκλοφορήσει το πρώτο μας δίσκο που λέγεται This Town. Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε ολοκληρώσει ένα δίσκο και ήμασταν τυχεροί που έγινε κατευθείαν να κανονίστηκε η κυκλοφορία του και κλείστηκαν τα live. Οπότε είναι αρκετά φρέσκο και για μας και καινούργιο. Όλο αυτό δεν γίνεται από θέμα ανάγκης, όλο αυτό γίνεται από θέμα θέλησης, αγάπης. Δεν υπήρχε κάποια ανάγκη την οποία δεν την είχαμε από τα άλλα μας συγκροτήματα, από τους Mary's Flowers, Superhead, από τους Λίμπε. Είναι και άλλο
είδος, ας το πούμε. Και προφανώς οτιδήποτε καινούριο δημιουργείται είναι ενδιαφέρον, ειδικά για ένα μουσικό ο οποίος δεν είναι ταγμένος σε ένα πράγμα και κλειστόμυαλος, ας το πούμε. Τα παιδεία παίζει μουσική, παίζει με τους στίχους, με τις μελωδίες. Κάπως έτσι βγήκε ένα λογοπαίγνιο. Outside, no place you can hide.
Δύσκολο να κάνεις απλή μουσική γενικότερα. Δηλαδή το απλό δεν σημαίνει εύκολο. Το απλό σημαίνει ενδεχομένως έξυπνο, αλλά και το να κρατηθείς μέσα σε μια απλότητα η οποία να έχει νόημα και να λέει πράγματα, είναι πολύ προτιμότερο για μας από κάτι φλίαρο, το οποίο έχει πληροφορίες από τις οποίες κρατάς δύο πράγματα και όλα τα άλλα περισσεύουν. Απλότητα, μελωδικότητα και αμεσότητα. Για μένα αυτό είναι τα χαρακτηριστικά ενός ωραίου τραγουδιού. Η indie pop μουσική στην Ελλάδα πάντα ήταν σε ένα περιορισμένο φάσμα. Αλλά ο καθένας κάνει αυτό που του αρέσει. Το ότι δεν έχει χώρο indie pop δεν μας ενοχλεί καθόλου. Καμιά φορά και οι λίγοι δημιουργούν ένα ωραίο ζεστό πυρήνα που καλοδέχεται όλη αυτή τη μουσική. Είναι και λίγο μονόδρομος για τον καθένα. Δηλαδή το να προσπαθούσαμε εμείς με αυτό το project ή με άλλα project να προσεγγίσουμε έναν ήχο τον οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση θα ήταν μεγάλο ψέμα σου. Δηλαδή όταν έχεις στο μυαλό σου κάτι και μια τάση να παίξεις κάτι διαφορετικό είσαι εκεί, τελείωσε. Διάθεση που μεγάλωσε με Manowar για τέσσερα. Μεγάλωσαμε και μόνο με Manowar. Δεν έχω πρόνο, ότι η αναβίωση και να υπάρχει είναι...
Δεν με θέλει. Είσαι ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν χειράζει, γιατί είμαι κουλιός. Είμαι ιδιώτη. I know the day will be the night and it will be.
streets are cold and lonely, and the cars are burning only. Don't be stunned. Feel your right when the streets are cold and lonely, and the cars are burning only. Are you all alone? Is anybody? Πολλές φορές μπορεί να αλλάξει λίγο και το ύφος σου, ας πούμε, να θες να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ένας καλλιτέχνης ορίζει την μουσική του πορεία και όχι η μουσική να τον παρασύρει κάπου. Από την άλλη, καθαρά στο δημιουργικό κομμάτι, για το συγκεκριμένο δίσκο νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν ούτε αυτό που είχε ο Γιώργος εξ αρχής στο μυαλό του όταν έφερε τα κομμάτια, ούτε όταν τα άκουσα εγώ και έγραψα τις κιθάρες. Δηλαδή, νομίζω στην πορεία έπιασε μια χρειά η οποία μας οδήγησε στο να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το κλασικό, δεν νομίζω όποιο μουσικό και να το ρωτήσεις, αν αυτό το κομμάτι είναι το 100% που θέλεις να το φτάσεις. Αν σου πει τώρα ναι και τον ξαναρωτήσει μετά από 2 μήνες, θα σου πει «Α, εδώ θα μπορούσα να κάνει κάτι άλλο». Το φτάνουμε μέχρι στο σημείο που λέμε ότι «Οκ, εκείνη τη στιγμή αυτό ήθελα να ακούσω». Ή τουλάχιστον το σκεφτόμουν να πάει εκεί. Απ' την άλλη, εγώ είμαι και πολύ υπέρ του αθόρμητου και του στιγμαίου. Κάνε αυτό εκεί γιατί εκείνη τη στιγμή ήθελα να το ακούσω έτσι, κάνε αυτό εκεί και φτάνει σε ένα level. Και για μένα καλό είναι τα κομμάτια να μην τα πειράζει για πάντα. Εκφράζει τη στιγμή εκείνη όπως ήθελες να τα ακούσεις τότε και εκφράζει εκείνη την περίοδο. Οπότε βγαίνει έτσι. Βέβαια στο στούντιο πάντα προσπαθούμε να κάποιες λεπτομέρειες,
κάποια όργανα να ακούγονται πραγματικά στη θέση που πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ένα τραγούδι. Είχε κιθάρες δυνατά, τα πλήκτρα πιο κάτω, τον μπάσο, δηλαδή ένα ωραίο μιξάρισμα να υπάρχει. Αυτό πάντα δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί με τις φωνές, με το mixing, με το producing, σίγουρα τελειώνεις, δηλαδή ηχογραφείς ένα τραγούδι και μετά από εκεί και πέρα είναι λίγο χρονοβόρο το θέμα και όσο περισσότερα άτομα δίνουν τη γνώμη τους, τόσο αργοπορεί και όλη η διαδικασία.
when I'm down and you are there. Can you hold, can you hold me, hey, like I feel too? Can you stop me, hey, can you stop me?
Ένα στόχος μας, έτσι, ένα ωραίο θέμα που σκεφτόμαστε, είναι να παίξουμε έξω. Όλος αυτός ο ήχος, όχι μόνο ο δικός μας, και νέα συγκροτήματα που ακούω, που παίζουν πάλι hard rock, stoner, κάποια psychedelic, νομίζω ότι θα είχαν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Εδώ κάθε χρόνο περίπου βλέπω γίνονται τα ίδια και τα ίδια, στασιμότητα. Ενώ εκεί πέρα μπορείς να εξελιχθείς έξω. Όταν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις το αναγνωρίζει ο άλλος και το επικροτεί, τότε σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια για να κάνεις παραπάνω πράγματα. Αυτό μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε βήμα-βήμα σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Αυτή την περίοδο θα μπούμε στούντιο να γράψουμε μερικά καινούργια τραγούδια για τον δίσκο μας που θα βγει μάλλον σε βινήλιο και θα έχει και κάποια τραγούδια ακόμα μέσα που δεν υπάρχουν στο δίσκο σαν CD που έχει βγει. Οπότε τώρα θα είμαστε λίγο στο στούντιο να ετοιμάσουμε κάποια τραγούδια για το βινήλιο. And then I looked you in the eyes, straight into
This is the time we lost and found.